πάρα πολύ. Εγώ. Σπύρο μου, ναι. Πάμε να δούμε λιγάκι την επέτειο γάμου της Νανάς Καραγιάννη με τον σύζυγό της Γιάννη που κλείσαν 3 χρόνια και ίδια. Όπως δήλωσε, δεν το πίστευε καν, την σήκωσε με ένα γλυκό φιλί, περάσαν ωραία με φίλους τη μέρα. Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν η ωραιότερη επέτειος, έτσι είπε η Νανά, έτσι έγραψε σε προσωπική της σελίδα στο Facebook για αυτή την επέτειο, την τρίτη που είχε μαζί με τον σύντροφό της και σύζυγό της Γιάννη. 3 χρόνια κλείσαν τα παιδιά. Εκείνος χόρεψε ένα ζεμπέκικο βαρύ για τα μάτια της Νανάς. Του έδωσε ένα τρυφερό φιλί τελειώνοντας το χορό του. Είχε πολύ ωραίες στιγμές αυτό το χθεσινό απόγευμα με ένα πάρτι έκπληξη που έκανε ο Γιάννης μαζί με την φίλη της Νανάς, την Άννα, στην Νανά. Και γενικά ήταν μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Είναι το ζεμπέκικο του Γιάννη και είναι εκεί και η Νανά να χτυπάει παλαμάκια στον αγαπημένο της σύζυγο. Μόλις τελειώσει τον αντρίκιο χορό του, θα επιβραβεύσει τον φύλακα άγγελό της με ένα γλυκό φιλί. Το ζευγάρι έκλεισε 3 χρόνια γάμου και όπως έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η Νανά, αυτή ήταν η καλύτερη της επέτειος. Ήταν η ωραιότερη επέτειός μας, μία μοναδική έκπληξη από τον σύζυγο και την κολλητή μου Άννα. Η Νανά γιόρτασε τα 3 χρόνια γάμου με ένα πάρτι έκπληξη το οποίο διοργάνωσε ο σύζυγός της Γιάννης και η φίλη της Άννα Τσιάλτα σε μεζεδοπολείο της Αργυρούπολης. Στο καθρέφτη μάλιστα του μαγαζιού είχαν γράψει με κόκκινο μαρκαδόρο πάντα μαζί Νανά Γιάννης και γύρω γύρω κόκκινες καρδούλες και μπαλόνια. Το κλίμα ήταν εορταστικό. Η Νανά μιλώντας για αυτήν τη ξεχωριστή μέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Είσαι καλύτερα? Ναι, είμαι πολύ καλύτερα. Δεν θέλω να πω καλά. Δεν θέλω να είμαι τόσο τολμηρή, διότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Αλλά η θεραπεία συνεχίζεται κανονικά. Είναι πολύ ευχαριστημένη. Εγώ πιο ευχαριστημένη. Δόξα τω Θεώ. Και δεν πηγαίνω μόνο σε ένα γιατρό. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αναλάβει την παρακολούθησή μου. Να το αφήσουμε πίσω, γιατί έχουμε τραβηχτεί πολλά χρόνια. Δηλαδή, βαρέθηκα κι εγώ ίδια τον εαυτό μου. Το στήριγμά σου είναι ο σύζυγός σου σε όλα αυτά μόνο? Είναι ο σύζυγός μου, η οικογένειά του και λίγοι καλοί φίλοι. Η ομορφιά του ήταν απλά το πρώτο που μου τράβηξε την προσοχή. Αυτό το οποίο με έχει κερδίσει είναι η υπομονή του, η αγάπη του. Είναι ο άντρας που θα τρέξει, που δεν θα πει πολλά αλλά θα κάνει τα πάντα. Που είναι στήριγμα, που είναι φίλος. Η Νανά είχε δίπλα της φίλους, γνωστούς, συγγενείς, ανθρώπους που την έχουν στηρίξει και εξακολουθούν να τη στηρίζουν στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει να ξεπεράσει το πρόβλημα της νευρικής ανορεξίας. Η ίδια πόσταρε φωτογραφίες από το όμορφο κυριακάτικο μεσημέρι που πέρασε. Χαμογελαστή, δίπλα στο Γιάννη της και κοντά σε φίλους. Οι αγνές ευχές ωστόσο από φίλους της στο Facebook αμέτρητες. Όπως αυτή εδώ που τη συγκίνησε πολύ. Νανούκα, να ζήσετε, να είστε πάντα το συν και το πλήν ο ένας για τον άλλον. Να ζει το ένας για τον άλλον. Η αγάπη σας να είναι ο οδηγός για ένα ακόμα πιο φανταστικό και υπέροχο μέλλον. Πολλά φιλιά και να είστε καλά. Το ζεμπέκικο του Γιάννη όμως ήταν όλα τα λεφτά στη χθεσινή επέτειο. Και το φιλί της Νανάς μια ξεχωριστή, τρυφερή στιγμή. Είναι το πρώτο μεγάλο γλέντι που στήθηκε αφού η Νανά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο με μεζέδες, αγαπημένα φαγητά και γλυκά για την Νανά. Συνήθως έτσι ξυπνάμε, ειδικά μετά από αυτή την πρόσφατη εμπειρία του ιατρικού, ξυπνάμε λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο γλυκά. Επίσης ξυπνάμε με ένα milkshake μπανάνα, διότι απαιτείται στο πρωινό μου. Κέφια έχει και ο Γιάννης, όπως είδαμε, όχι μόνο από τις βόλτες που έφερε, αλλά επειδή πρόσφερε ένα μαγικό απόγευμα στη γυναίκα της ζωής του. Η Νανά δεν προλάβαινε να ευχαριστήσει τους φίλους που ήρθαν όχι μόνο στο πάρτι, αλλά στη ζωή της. Και το φιλί στο Γιάννη δείχνει ότι είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι πάντα χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δυστυχώς όμως η ζωή έχει 2 όψεις, όπως κάθε νόμισμα.